Νομίζω το συνάντησα πρώτη φορά στην οικογένεια. Μια πιο light μορφή μάλλον φασισμού, αλλά νομίζω ότι σε κάθε οικογένεια υπάρχει. Από πολύ μικρή είχαμε αυτό το «δεν πρέπει να πεις αυτό, δεν πρέπει να πεις εκείνο, μην κάνεις παρέα με αυτόν, όταν θα είσαι μπροστά στη θεία δεν πρέπει να μιλήσεις γι' αυτό». Γενικά ένας περιορισμός ο οποίος ήταν σταθερός και ήταν άγραφος. Φασισμό το συνάντησα σε πολύ μικρή ηλικία. Ήμουνα μαθήτρια του Δημοτικού και είχα μια κοπέλα υπέρβαρη μες στην τάξη. Όλα τα παιδιά την κοροϊδεύανε συνέχεια, τη γιουχάρανε, της κάνανε διάφορα σκηνικά. Είχα, θυμάμαι, και έναν συμμαθητή ο οποίος έβγαζε τη ζώνη του και τη χτυπούσε. Και αυτό το θέμα ήταν πολύ αποκρουστικό. Το φασισμό για τον ρατσισμό στη ζωή μου δεν τον έχω συναντήσει, γιατί ήμουν από μόνος μου καλόψυχος. Και έτσι δεν έχω συναντήσει τέτοια σκόρδια ή τέτοιο πειρασμό. Γνώρισα πρώτη φορά το φασισμό μέσα από το σχολείο που πήγαινα. Πήγαινα σε ειδικό σχολείο. Μέχρι την έκτη δημοτικού έπρεπε υποχρεωτικά να φοράμε στολές και σε όλο το γυμνάσιο και το λύκειο υπήρχαν συγκεκριμένοι κανονισμοί, όπως δεν έπρεπε να φοράμε ποτέ φόρμες, τα μαλλιά των αγοριών δεν έπρεπε να είναι μακριά, έπρεπε να είναι κοντοκουρεμένα, τα κορίτσια δεν έπρεπε να είναι βαμμένα ή να έχουν βαμμένα τα μαλλιά τους και διάφορες τέτοιες απογορεύσεις. Φασισμό το 1900. 59 ήταν η πιο χειρότερη εμπειρία της ζωής μου. Τι να πω, δεν υπήρχε να πω, δεν μπορώ να... Σε όλο το μεγαλείο της. Ήμουν και μικρός κιόλας και δεν πολύ είδα. Λίγα πράγματα και με πήραν μετά και φύγα από εκεί. Πάντως το θυμάμαι ακόμα, δεν γίνεται. Άσχημα και ούτε θέλω να τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα. Τα 18 μου το αντιμετώπισα καλά-καλά. Γιατί ήθελα να πάω σε κάποιο σχολείο και κάποιοι από το χωριό φασίστες με κατηγορήσανε και μου φτιάξανε ένα φάκελο, αλλά ευτυχώς πέρασα στη σχολή που ήθελα, γιατί τότε μετράγανε και αυτά. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να ανασύρω την πρώτη ανάμνηση από το φασισμό και πιθανότατα αυτό οφείλεται στην καθημερινότητά μας, η οποία σφίζει από φασιστικές και ναζιστικές συμπεριφορές και πιθανολογώ ότι εκεί έγκυται το πρόβλημα. Με τη Χρυσή Αυγή. Να πω ότι ακούω. Ότι συμβαίνει από την τηλεόραση, από τα μέσα. Το 67 με τη Χούντα. Τότε δεν μπορούσε να είσαι πάνω από δύο άτομα. Απογορευόταν. Και δεν είχαμε ελευθερία, δεν είχαμε δημοκρατία. Αυτά είναι ξεχασμένα. Και τη ζούμε πάλι τώρα με τη Χρυσή Αυγή. Το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι το 2003, όταν ήμουν αρχαιολόγος και κάναμε ανασκαφές και ζητάγανε δουλειά λοδαποί εργάτες στην αρχαιολογία και υπήρχε έντονο μίσος και δυσαρέσκεια από τους Έλληνες. Ήμουν παιδάκι τότε και είχαν έρθει οι Βούλγαροι οι φασίστες και θέλαν να σκοτώσουν ένα σκυλάκι που είχαμε και ανέβηκε πάνω στον τοίχο και ήταν και η γιαγιά μου εκεί και αυτός έβαλε το όπλο και ετοιμαζόταν να το σκοτώσει και η γιαγιά μου του λέει «Αναθεμάσα, τι κάνεις», λέει, «δεν τρέπεσε», λέει, «το σκυλάκι της επείραξε». Και αυτός γέλασε και το άφησε και έφυγε. Και χαιρόμασταν, δεν μας ένοιαζε τι είναι, Γερμανός, Ιταλός, πηγαίναμε, δίναμε κάνα χατζελίκι εκεί πέρα, αυγά ή τέτοιο, και μας δίνανε καμιά σφαίρα, τις ανοίγαμε, παίζαμε. Δεν μας πειράζαν όμως. Όταν γινόταν βομβαρδισμός, ανεξέλεκτα πέφτουν από τα αεροπλάνα, σφαίρες.
Να πούμε, ήμασταν στο σπίτι, μπήκαμε στο κατώ, μετά δύο γελάδες σκοτωμένες. Δηλαδή φάλτσο ρίξανε, όπου να είναι ρίχνανε. Δεν τον έχω συναντήσει. Ποτέ. Ουσιαστικά με την έλευση της οικονομικής κρίσης. Αρχίσαμε να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα έκδηλα. Πάντα υπήρχε βέβαια μια έτσι λανθάνουσα, ας πούμε, κατάσταση ρατσισμού και επιθέσεων, αλλά τώρα είναι πιο έντονο. Έχω βιώσει στον εργασιακό μου χώρο, ας πούμε, αντιρρήσεις ως προς το αν θα πρέπει να παίρνουμε άλλα τα παιδάκια. Mm-hmm. Ή αν θα πρέπει να είναι στο ίδιο τμήμα με άλλα παιδάκια Ελλήνων, αντίστοιχα. Και πλέον αυτό είναι και πιο έντονο, έτσι, και είναι και απέτηση πολλές φορές. Είναι πιο πολύ όταν πήγα γυμνάσια και μετά στο Λύκειο. Δεν είχα τα παιδιά σε άλλα παιδιά, ακόμα και οι συμμαθητές που είμαστε συνέχεια στο ίδιο τμήμα, όλη μέρα μαζί, ακόμα γίνεται αυτό. Για τα πάντα, το παραμικρό πράγμα. Σπρώχνουν, σχολιάζουν, σε λάθος γελάνε, διάφορα. Ας πούμε ότι μια κοπέλα φοράει γυαλιά και οι άλλες την κουρδεύουν. Ναι, όχι μόνο για τα γυαλιά, και για την ανάγνωση και για λάθος, για ένα λάθος τυπογραφικό ή λεξικό, γελάνε τα παιδιά, κορυδεύουν, βρίζουνε. Και για τα ύψη σχολιάζουν, για τα κιλά, τα πάντα, δεν αφήνουν κάτι να μην σχολιάσουν. Έχω ακούσει την τηλεόραση γενικά, σε ένα κανάλι, διάφορα τέτοια, αυτά. Τον φασισμό νομίζω ότι το γνώρισα προφανώς και νωρίτερα, αλλά το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι στο γυμνάσιο, όταν μας απειλούσαν ότι αν δεν πάμε στην παρέλαση να παρελάσουμε στις εθνικές εορτές θα μας βάζανε απουσίες, θα παίρνουν τους γονείς μας τηλέφωνο, θα μας μειώνουν την διαγωγή και δεν ξέρω τι άλλο. Έχω δει στην Ομόνια να χτυπάνε έναν αλλοδαπό, έτσι, στα καλά καθούμενα. Για μένα είναι φασισμός αυτός. Φασισμός είναι η καταπίεση της πολιτείας. Εγώ δεν έχω συναντήσει ποτέ. Είμαι... Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια τάξη, ας πούμε, δημοτικό, τρίτη, τετάρτη, σε μια τέτοια ηλικία. Και ο διπλανός μου ζωγραφίζει στο θρανείο διάφορα ναζιστικά και φασιστικά σύμβολα. Δεν ξέρω που τα έχει δει. Όπως ζωγραφίζαμε τότε στο θρανείο διάφορα, ας πούμε. Και τον ρωτάω τι είναι αυτά και μου λέει αυτά είναι σημάδα του πολέμου. Πολύ ωραία, λέω εγώ. Αυτό, ας πούμε, ότι συμβαίνει, ξέρω εγώ, το χειμώνα. Και το επόμενο καλοκαίρι πηγαίνω διακοπές στην Κρήτη με τους γονείς και αποφασίζω να κάνω μια αναπαραγωγή αυτών των συμβόλων στην Άμμο. Και κάποια στιγμή το παίρνει πρέφα η μάνα μου, με τραβάει λίγο πέρα από την παρέα και σε ύφος ξεχέσματος, ας πούμε, μου εξηγεί τι ακριβώς είναι αυτά τα σύμβολα, τι ακριβώς σημαίνουν, τι είναι όλο αυτό και γιατί αυτό που έκανα ήταν πάρα πολύ άσχημο, ας πούμε. Και τίποτα, είμαι σε μια φάση για κάποια λεπτά ή για κάποια ώρα να ανοίξει γίναμε καταπιεί. Το αντίπετο Γερμανός, λοιπόν, πολλά φρικτά πράγματα. Είμαι και πτυφιότητα που είναι και πολλά τέτοια κρούσματα εκεί πέρα. Οι γυναίκες ψυγκυλιάζαν έγκυος, σκοτώναν γερόνια, σπίτια δεν μας άφησαν τίποτα, τα κάψανε, ζώα, ό,τι υπήρχαν. Καταστροφή μεγάλη. Και σήμερα τους έχουμε και προστάτες, έτσι. Αυτή είναι η Γερμανία. Πριν πολλά χρόνια, ας πούμε, όταν είχα πρωτοέρθει εδώ στην Ελλάδα, μία καθηγήτρια που, εντάξει, εκεί στράβωσα, έβριζε, ας πούμε, τους άλλους, ότι τους ξένους γενικά, είχε αυτή την ένταση, ας πούμε, και την αυτό. Και εκεί δεν κρατήθηκα και της λέω ότι εφόσον εσείς διδάσκετε και δίνετε μαθήματα στα παιδιά, αύριο τι θα πούνε τα παιδιά, δηλαδή, εφόσον τα λέτε εσείς. Όχι, εντάξει, δεν μου έχει συμβεί κάτι που είναι τραγικό. Εντάξει, όχι.
Εντάξει, όχι, δεν είναι. Εμείς είμαστε ακόμα εντάξει, φυσιολογικά. Μάλλον ήταν η πρώτη φορά όταν πρωτοήπια πρέζα και για όσο διάστημα έπινα. Γιατί μεγαλύτερος φασίστας από την πρέζα δεν υπάρχει. Χωρίς την πρέζα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να διασκεδάσεις, δεν μπορείς να πας διακοπές, δεν μπορείς να μιλήσεις με άνθρωπο. Οπότε είσαι υπόλογος σε αυτήν. Κρατάει ενέχειρο τη ζωή σου κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι η χειρότερη μορφή φασισμού.